Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία και κυρίως όλο αυτό το οποίο το λέμε εμείς παλιό, αλλά δεν είναι παλιό, είναι πάρα πολύ σύγχρονο, έχει επιλέξει αυτή τη στρατηγική. Δεν θα πω το όνομα, αλλά στο off the record ρώτησα ένα από τα επιφανή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας γιατί το κάνετε, καταλαβαίνετε, και θα πω τι εννοώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο επιλέγετε, κάνει ζημιά στο πολιτικό σύστημα της χώρας, δίνετε χώρο για την ιδεολογική παρέμβαση της Χρυσής Αυγής και της δίνετε άφεση αμαρτιών σε πολλά τα οποία κάνει. Και είμαι σαφής, τι λέω, ότι οι επιλογές οι οποίες έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα είναι επιλογές οι οποίες προφανώς δεν τιμούν τη δημοκρατία στη χώρα μας. Είναι επιλογές οι οποίες χαρακτηρίζουν την ακρότητα του Ούρμπαν και του Κούρτς. Και θα σας έλεγα λοιπόν ότι βρίσκονται σε αμηχανία κάποιοι. Δεν είναι όλοι έτσι. Αλλά είναι μια επιλογή. Και είναι μια επιλογή πολύ συγκεκριμένη. Και θα το πω ευθέως πια γιατί έχω καταλήξει. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο ότι καθοδηγείται από τον Σαμαρά και από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Βορύδη. Είναι μια επιλογή που θεωρεί ιδεολογικά, στρατηγικά θα της βγει ή ελπίζει ότι θα της βγει, νιώθοντας ότι στην Ευρώπη συμβαίνουν αυτά, αλλά έχουν άνοδο κάποιες ακροδεξιές λογικές και κερδίζουν. Άρα και εδώ μπορώ να έχω αυτή την ελπίδα. Με συμπέρασμα αυτού ότι θα τελειώσω όλα τα συμβόλαια τα οποία είχα ανεκπλήρωτα, ήταν μήναν ανεκπλήρωτα από τους πατρόνους τους της προηγούμενης περίοδου και την καθοδήγηση που έχουν είτε από τους Εσκομπάρ είτε από τους αυτούς οι οποίοι την προηγούμενη περίοδο κατάφεραν στις πλάτες του ελληνικού λαού να απομυζήσουν όλα αυτά τα οποία εμείς σήμερα προσπαθήσαμε και καταφέρνουμε μετά τη συμφωνία του Eurogroup να προχωρήσουμε τη μέρα μας και την κοινωνία σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους συνιστά μια σπουδαία και ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Μετά από 8 χρόνια μεγάλων δυσκολιών και σκληρής προσπάθειας, φίλες και φίλοι του ελληνικού λαού, περνάμε επίσημα στην επόμενη μέρα. 3 χρόνια πριν, όταν υπογράφαμε ένα σκληρό, ένα δύσκολο συμβιβασμό, όταν αναλαμβάναμε αυτή την ευθύνη, μια ευθύνη που δεν ήταν εύκολη για κανέναν και καμιά από εμάς. Όμως την κάναμε αυτή την επιλογή γιατί συνειδητά θεωρούσαμε ότι η αριστερά πρέπει, οφείλει στα δύσκολα να πάρει θέση και οφείλει να καλύψει αυτούς τους ανθρώπους, αυτή την κοινωνία η οποία είχε την προηγούμενη περίοδο φτάσει με τις ευθύνες αυτών, των οποίων όλοι γνωρίζουμε, είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Λίγοι πίστευαν ότι θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα, πολλές φορές μας κατηγορήσαν, μας λιδωρήσαν ότι κάποιοι μυστήριοι, κάποιοι περίεργοι ΣΥΡΙΖΕΙ, κάποιοι περίεργοι ριζοσπάστες, ανίκανοι ενδεχομένως και να κυβερνήσουν με απειρία διοίκησης, θα μπορούσαν να φτάσουν τη χώρα εδώ που τη φτάσαμε σήμερα, όταν οι πολύ έμπειροι, αλλά οι πολύ συνεπείς στις επιλογές τους και στις υποχρεώσεις τους, οδήγησαν τη χώρα εκεί που την είχαν οδηγήσει. Αυτό έγινε όμως όχι από την δική μας μόνο προσπάθεια. Έγινε και από τη στήριξη, από την ανοχή, τη βοήθεια, την πλάτη που βάλανε όλοι οι πολίτες και όλη η κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μικρές ήττες, αλλά και μεγάλες καθημερινές μάχες, φτάσαμε να είμαστε σήμερα στο οριστικό τέλος μιας οδυνηρής λοιπόν περίοδου. Δεν είναι απλά τα πράγματα για την επόμενη μέρα. Προφανώς αυτά τα οποία λέω δεν σημαίνει ένα success story. Όμως θα σας έλεγα σαφείς και περιγράφοντας τώρα θα δείτε την εικόνα γιατί η επόμενη μέρα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι μόνο ότι διασφαλίσαμε την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την Επιτροπία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Και μιλάω για την πλευρά την άλλη. Γιατί προφανώς μνημόνιο δεν θα υπάρχει, που σημαίνει δεν θα υπάρχει καμία δανειακή σύμβαση. Και αν θα δείτε τις τελευταίες μέρες, όσοι
παρακολουθείτε και τα κανάλια, το αφήγημά τους ποιο είναι, ότι έχουμε τέταρτο μνημόνιο και το τέταρτο μνημόνιο το στηρίζουν στα όποια μέτρα έχουν ήδη υπογραφεί ή έχουν πάρθει από το τρίτο μνημόνιο. Θα πω για τα μέτρα αυτά προς το τέλος. Το 2015 λοιπόν παραλάβαμε μια χώρα στο χείλος του γκρεμού. Πλήρως εκτεθειμένη, πλήρως απροστάτευτη, άδεια ταμεία, μη βιώσιμο το χρέος, αποτυχημένη προσπάθεια εξόδου στις αγορές την οποία είχαν κάνει τον Ιούλιο του 2014, μια αξιολόγηση που δεν έκλεινε και μια δίμηνη παράταση εκκρεμότητας του δεύτερου μνημονίου, η οποία δίμηνη, λάβετε υπόψη σας, ήταν ενώ τους δίνανε εξάμηνη, τη δίμηνη την αποδέχθηκε, την δέχτηκε, τη ζήτησε ο Σαμαράς, θεωρώντας ότι θα βγει από την κυβέρνηση όπως πηγαίναν τα πράγματα, άρα μη έχοντας χρηματοδοτικά εργαλεία, μη έχοντας τα ταμεία τίποτα, θα ήμασταν η αριστερή παρένθεση. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτή εκείνη την περίοδο είχαμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως σε ό,τι επισκέφθηκε η κυβέρνηση Σαμαρά, διαψεύστηκε, αλλά και σε ό,τι επιχείρησε, απέτυχε. Επιδίωξε να θέσει εκτός το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ κάποια στιγμή. Δεν τα κατάφερε. Επιδίωξε να βγει στις αγορές το καλοκαίρι του 2015. Δεν τα κατάφερε. Το 2014 δεν τα κατάφερε. Επιδίωξε ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης. Δεν το κατάφερε ούτε αυτό. Δεν τα κατάφερε λοιπόν σε όλα. Επιδίωξε όμως να ζητήσει και ζήτησε επιστολιπτική γραμμή στήριξης. Ούτε αυτό τότε δεν κατάφερε. Είναι αυτό το αφήγημα το οποίο σήμερα μας ζητάει στην λογική ότι θα είναι μικρότερο το επιτόκιο από ό,τι θα είναι στις αγορές. Βεβαίως, ξεχνάει να πει και ξεχνάνε όλοι να πούνε ότι μια επιστολιπτική γραμμή ουσιαστικά είναι ένα μνημόνιο, είναι ουσιαστικά μια σύμβαση όπου έχει υποχρεώσεις, άρα έχει και επιβολή μέτρων και του τρόπου με τον οποίο εσύ θα προχωράς την επόμενη περίοδο. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε πια ολοκληρώσει την προσπάθεια. Τον Αύγουστο 18 θα είναι μια μέρα που είναι επί της ουσίας, γιατί τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί, θα είμαστε εκτός της Επιτροπίας και των Μνημονίων. Τελειώνει η οκτάχρονη περιπέτεια, ανοίγει μια νέα περίοδος όπου είναι ανάγκη σε αυτή τη νέα περίοδο πια τις πολιτικές μας να τις κάνουμε με ένα ευρύ τρόπο και δεν θα είναι μόνο πολιτικές στοχοποιημένες που κάναμε την προηγούμενη περίοδο, στοχοποιημένες για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση η οποία υπήρχε μέσα στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα διάδρομο 15 ετίας περίπου. Τα ταμιακά διαθέσιμα θωρακίζουν για τα επόμενα χρόνια εναντί όποιων δανειακών υποχρεώσεων θα χρειαστούμε ή θα έχουμε ή θα υπάρξει ανάγκη. Και θα σας έλεγα επίσης ότι, και έχει σημασία αυτό να δείτε, ότι τη μεγένθηση η οποία υπάρχει, ότι το πρώτο πεντάμενο του 2018 δημιουργήθηκαν οι περισσότερες θέσεις εργασίας από το 2001, πραγματικές θέσεις εργασίας. Και διασφαλίζουμε τη δημοσιονομική κυριαρχία και εξαιτίας αυτής διαθέτουμε πια δημοσιονομικό χώρο. Είναι αυτό που είπε ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε τέτοιες δυνατότητες για να παρεύουμε και στην φορολογία, και στις φοροελαφρύνσεις και στη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Στον προϋπολογισμό του 2019 θα είναι πια εμφανές η εικόνα μιας διαφορετικής πορείας και διαφορετικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι πήραμε μια χώρα η οποία είχε φτάσει την ανεργία στο 27% με 1,5 εκατομμύριο και πάνω ανέργους και επίσης θα έλεγα ότι μια χώρα η οποία είχε καταστραφεί και το σύστημα της υγείας και βεβαίως τα ταμεία, αυτό που είπατε, ήταν άδεια. Σήμερα όμως έχουμε μια οικονομία που τρέχει με ουσιαστικούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 1,5% το 2017, γύρω στο 2% το 2018 και πάνω από 2% προβλέπεται τα επόμενα χρόνια. Το 2017 έκλεισε με νέα δημοσιονομική υπεραπόδοση, όπως άλλωστε συνέβη ακόμα και τα δύσκολα χρόνια του 2015 και του 2016. Αυτή η υπεραπόδοση έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε, για να επιστρέψουμε αυτά τα οποία δώσαμε την προηγούμενη περίοδο, 2 δισεκατομμύρια περίπου, σε αυτούς που πραγματικά είχαν ανάγκη. Βέβαια εδώ μπαίνει το ερώτημα και είναι φυσιολογικά να το βάλουμε το ερώτημα ότι αυτή η υπεραπόδοση στηρίχθηκε στην υπερβάλλουσα ενδεχομένως φορολογία ή στα μέτρα τα οποία πήρανε. Μάλιστα. Εδώ η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Προφανώς, αν εμείς είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τους τρόπους και τους όρους το οποίο θα το κάνουμε, θα ήταν διαφορετική.
Το δεύτερο είναι ότι βρεθήκαμε την περίοδο εκείνη και εκείνη και η διαφορά με το σήμερα με ένα IMF, το Delta Nitaf δηλαδή, το οποίο δεν θεωρούσε το χρέος βιώσιμο. Οι άλλοι θεωρούσαν το χρέος ότι είναι βιώσιμο. Άρα, πάρτε μέτρα. Βρεθήκαμε σε δύο συμπληγάδες και ήμασταν αναγκασμένοι για να κλείσουμε αξιολογήσεις να πάρουμε την πιο δύσκολη οπτική των μέτρων. Όμως, εμείς τι κάναμε, δεν το θεωρήσαμε αυτό ότι ωραία έγινε και το ξεχάσαμε. Μόλις λοιπόν δόθηκε η δυνατότητα, αποδείχθηκε δηλαδή ότι εμείς στη δική μας λογική είχαμε απόλυτο δίκιο, ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν τέτοια μέτρα, είναι και φυσιακά, επιστρέψαμε ως αυτό το οποίο ήταν δυνατόν, ώστε να υπάρξει στήριξη αυτών των κοινωνικών στρωμάτων. Η Ελλάδα θα γίνει πια μια κανονική χώρα. Με ποια έννοια θα γίνει κανονική χώρα, φίλες και φίλοι? Θα γίνει με την έννοια ότι θα έχουμε τις αξιολογήσεις, αλλά κυρίως θα έχουμε τη δυνατότητα εμείς να επιλέγουμε τα μέσα για να πιάσουμε τους στόχους. Εδώ μπαίνει και το στοιχείο ότι η συζήτηση η οποία γίνεται και για το αφορολόγητο και για τις μειώσεις των συντάξεων είναι μια συζήτηση που έχει βάση, έχει λογική και είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα, το επόμενο διάστημα, μια διαπραγμάτευση αναγκαία, γιατί αποδεικνύοντας ότι και τα δημοσιονομικά αλλά και οι στόχοι θα έχουν πιαστεί, δεν θα είναι αναγκαίο να πιάσεις αυτούς τους στόχους διαμέσου αυτών των επιλογών που ήταν επιλογές μιας προηγούμενης κατάστασης. Θέλω να σας πω ότι και για το ΦΠΑ, το οποίο κέρδισε αυτή η κυβέρνηση, και μάλιστα επειδή βρισκόμουν τότε, ήταν το μόνο περιφερειακό συνέδριο, το οποίο παρόλο που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αρχή προσπάθησε αυτά τα περιφερειακά συνέδρια να τα καταστρέψει εντός εισαγωγικών με την μη συμμετοχή των αυτοδιοικητικών που ήταν στη δική του οπτική, δηλαδή η αυτοδιοικητική είναι εργαλεία δικά του, περί αυτού πρόκειται, δεν είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν μια τοπική κοινωνία. Εκεί λοιπόν όλο το μέγεθο, η μεγέθυνση ήταν στο ΦΠΑ. Και το ισοδύναμο και το ΦΠΑ πια στα νησιά αυτά τα οποία έχουν υποστεί τη μεγάλη κρίση του προσφυγικού, άρα και αυτό το αφήγημα έχει καταρρεύσει. Θέλω να δω λοιπόν στις 20 του μηνός που θα είμαστε στη Μυτιλήνη μαζί με τον Νεκτάριο του Σαντορινιό σε ανοιχτή συγκέντρωση τι θα πούν όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι κοινωνικοί και οι αναπτυξιακοί εκεί, μετά από αυτή την επιτυχία και μάλιστα έχοντας καλύψει ρατσιστές, ακροδεξιούς μέσα στη Μυτιλήνη, μια Μυτιλήνη που έχει μια ιστορική παράδοση. Κλείνω την παρένθεση να πω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γράφει λοιπόν μια ιστορία σε δύσκολες συνθήκες, θυσίες, αλλά έχουμε καταφέρει τουλάχιστον να είναι η κοινωνία όρθια. Δεν είναι αυτή η κοινωνία η οποία βρισκόταν στην προηγούμενη φάση και νομίζω όλοι και όλες το έχουμε αναγνωρίσει. Εγώ το αισθάνομαι και από τον εαυτό μου αυτό. Ανεξάρτητα αν τώρα μιλάω ως γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ανθρώπινα το αισθανόμαστε. Η χώρα δεν χρειάζεται προφανώς εκλογές. Και αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ήταν ένα αφήγημα όλη την προηγούμενη περίοδο, γιατί καταλαβαίνανε ότι εάν προχωρήσει αυτή η προσπάθεια, θα βρεθούν, το νιώθανε, θα βρεθούν σε αυτή τη θέση την οποία βρίσκονται σήμερα. Γι' αυτό και η μάχη την οποία δώσανε το τελευταίο διάστημα ήταν επίμον σκληρή στα όρια της λεγόμενης εκτροπής, χρησιμοποιώντας είτε τους Εσκομπάρ, είτε τους τα άλλα τα υποτιθέμενα μέσα, τα οποία ενδεχομένως αυτοί θεωρούσαν ότι μπορούν να διαμορφώσουν ένα άλλο τοπίο, δηλαδή έναν ακραίο εθνικισμό, μια ακραία πατριωτοκαπηλεία που δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτισμό τον οποίο η αριστερά τον έχει και τον πιστεύει. Συντρόφοι και σύντροφοι, είναι σαφές ότι δεν ανέχονται καμία φωνή. Εδώ φτάσαν να διαγράψουν και τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, ο οποίος, ο άνθρωπος τι είπε? Είπε το πολύ απλό, ότι η οικονομία της χώρας όντως είναι βελτιωμένη, όντως βγαίνουμε από τα μνημόνια και κυρίως δεν χρειάζονται εκλογές. Αν ήταν μέλος του κόμματος και ο κύριος Μοσκοβισή, θα τον είχαν διαγράψει και αυτόν. Γιατί φαντάζομαι αυτός ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκα σε θεσμικούς παράγοντες που δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, απέναντί μας ήταν το προηγούμενο διάστημα, ή ο κύριος Ούρμπαν, νομίζω ότι δεν του τιμά, γιατί δείχνει μια διάθεση βαθιά αντικοινωνική, μια διάθεση βαθιά αντιεθνική, και το λέω ευθέως, όταν επιμένουν και θέλουν να επιμένουν να μην γίνουν αυτά τα οποία
ωφελούν την ελληνική κοινωνία. Γιατί και τελευταίες αποκαλύψεις για το τι ζητάει ο κ. Μητσοτάκης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος από την κυρία Μέρκελ, νομίζω ότι δείχνουν το ποιόν μιας πολύ ακραίας δεξιάς πια στη χώρα έχει ξεφύγει και κυρίως θα σας έλεγα έναν πολιτικό ο οποίος η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή η παράταξη δεν τη τιμά, είναι από τους χειρότερους πολιτικούς και σε επάρκεια και σε αντίληψη αλλά και σε αίσθηση εθνικής ευθύνης. Φίλες και φίλοι, η κρίση ήταν πολυεπίπεδη, δεν ήταν απλή. Ήταν η κρίση όλου του παραγωγικού μοντέλου, όλου του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και του κοινωνικού μοντέλου και του, κυρίως και όλου του πολιτικού συστήματος. Εδώ θα ο Γιώργος Κατρούγκαλος που είναι και συνταγματολόγος μπορεί και θα πει πολλά πράγματα για τη συνταγματική αναθεώρηση που είναι και πρέπει να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Και αυτό είναι το άλλο πυλώνας την επόμενη περίοδο, οι μεγάλες συνταγματικές αλλαγές. Θέλω να πω το εξής, ότι η κοινωνική ανασυγκρότηση είναι αναγκαία. Είναι πιο δύσκολη. Για να προχωρήσει η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, χρειάζεται αλλαγή και του κοινωνικού μοντέλου που αναπτύχθηκε στη χώρα, των κοινωνικών αντιλήψεων, γιατί η έκπτωση των αξιών σε όλα τα επίπεδα οδήγησε και στην είναι μέρος ευθύνης και της κρίσης την οποία βιώσαμε. Δηλαδή, η απομάκρυση από συλλογικότητες, η απομάκρυση, η κατάρρευση, αν θέλετε, λογικών που έχουν το στοιχείο, όπως είναι οι συνεταιρισμοί της συλλογικότητας, με ευθύνη βεβαίως του ΠΑΣΟΚ όλα εκείνα τα χρόνια, σήμερα μας δίνει την εικόνα ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει και η κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας για να προχωρήσει και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Φίλες και φίλοι, το σχέδιο της επόμενης μέρας πρέπει να είναι συνολικό σχέδιο. Γι' αυτό και το ολιστικό σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε αυτή τη στιγμή και δόθηκε και είναι μέρος αν θέλετε, της προσπάθειας την οποία έκανε η κυβέρνηση και είναι η πρόταση της κυβέρνησης με στοιχεία που μπήκαν από όλη τη διαβούλευση που έγιναν στα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. Είναι ένα σχέδιο μεγάλων και ριζοσπαστικών αλλαγών, ένα σχέδιο το οποίο έχει στοιχεία πια αυτό που θα έλεγα της λογικής, της άποψης της δικής μας, της άποψης του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν είναι ένα σχέδιο που θα είναι ένα σχέδιο αποκλειστικά του κόμματος. Το κόμμα πρέπει να κάνει, θα κάνει και την επόμενη περίοδο να βάλει και άλλα ζητήματα και που έχουμε ανάγκη και υπάρχει ανάγκη να είναι μέσα στο προγραμματικό μας λόγο στις εκλογές. Όμως, ότι μπαίνει πια ο πυλώνας των εργασιακών κυρίαρχος μέσα σε αυτό το σχέδιο, δηλαδή οι εργασιακές σχέσεις, η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η αδήλωτη εργασία, ότι είναι μέρος αυτό, σημαντικό μέρος για την ανάπτυξη, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό πια. Είναι η άλλη εικόνα, το άλλο πεδίο, ο άλλος κόσμος, γιατί είμαστε άλλος κόσμος, φίλες και φίλοι, από αυτή την αντίληψη που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι κακό να το λέμε, ευθέως. Γιατί είναι ο κόσμος ο οποίος θέλει το 12ωρο αυτό, ή τις μη σταθερές θέσεις εργασίας, ή να μην έχουν, να είναι αδήλωτη η εργασία. Ψήφισαν προχθές στο Ευρωκοινοβούλιο το 12ωρο για τους οδηγούς των φορτηγών αυτοκινήτων, όλη η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτή η οποία ανοίγει το παράθυρο για να έχουμε 12ωρο εργασίας, αυτό το οποίο ψήφισε ο Κούρτς στην Αυστρία. Λες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο μια αναφορά στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και διαμορφώνεται μέσα από αυτές τις αντιλήψεις, αυτές τις λογικές του νεοφιλελευθερισμού και του μοντέλου το οποίο είχαμε, γιατί βεβαίως καλά θα ήταν να είχαμε καπιταλισμό μόνο εδώ στην Ελλάδα, αν θα είχε και δομές, αλλά θα είχε μια λογική. Αλλά δυστυχώς εδώ έχουμε ένα ακραίο κρατικοδίκητο καπιταλισμό και ένα καπιταλισμό ο οποίος έχει εξαιρετική ιδιοτέλεια και κυρίως χρησιμοποιεί, αν θέλετε, όλα τα εργαλεία για να πλουτίζει ακόμα και με άνομο τρόπο συγκεκριμένο πληθυσμιακή οικονομική ελίτ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι οι ανισότητες οι οποίες δημιουργούνται και υπάρχουν μέσα σε μια κοινωνία. Κοιτάξτε τώρα. Οι ανισότητες είναι εγγενές στοιχείο του νεοφιλελευθερισμού. Είναι δομικό στοιχείο του νεοφιλελευθερισμού. Θέλω να σας θυμίσω ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 70 υπάρχει μια μεγάλη διεύρυνση των ανισοτήτων. Αυτό έγινε πρακτικά
γιατί θα σας έλεγα υπήρξαν δύο παράγοντες που δημιουργούσαν την ανάσχεση αυτών της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ένας ήταν ότι αναδείχθηκε το νεοφιλελεύθερο δόγμα, ο νεοφιλελευθερισμός ως ακραίο δόγμα αντίληψης μέσα στην πολιτική, υπονόμευσε άρα το κοινωνικό κράτος και τις εργασιακές σχέσεις, και το δεύτερο στοιχείο ήταν η κατάρρευση, κρίση όλων των πολιτικών υποκειμένων, είτε αυτά λέγονται κόμματα που είχαν, δηλαδή μιλάω για τη σοσιαλδημοκρατία που προσχώρησε η σοσιαλδημοκρατία στον νεοφιλελευθερισμό, είτε από συνδικάτα, τα οποία συνδικάτα ουσιαστικά έπαιξαν ένα ρόλο ενσωμάτωσής τους μέσα στις λογικές αυτές, δεν χρησιμοποίησαν τα εργαλεία και την αντίληψή τους που θα έπρεπε να την έχουν, να είναι απέναντι και να στηρίζουν τους εργαζόμενους. Άρα, φίλες και φίλοι, αυτή η περίοδος ουσιαστικά που λειτουργούσε ως ανάκομα είχε εξέλιπε μετά το 1970. Τώρα, αναγνωρίζονται οι ανισότητες, αναγνωρίζονται από όλους και από την νεοφιλελεύθερη πλευρά. Αυτές οι ανισότητες όμως από μεριάς του νεοφιλελεύθερου ρεύματος τις αντιμετωπίζουν ως ανισότητες που έχουν τη βάση τους στην τεχνολογική επανάσταση και βεβαίως στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που εξελίσσεται. Άρα εγώ θα τις αντιμετωπίσω, λέει ο νεοφιλελευθερισμός, με τους όρους της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και άρα μέσα από αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσω να το λύσω. Δεν λύνεται όμως, ούτε μπορεί να λυθεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί ουσιαστικά ξαναεπαναφέρει την μεγένθηση των ανισοτήτων. Το δεύτερο ήταν, θα έλεγα, η λογική η οποία αποδίδεται, κυρίως αποδιδόταν στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά έφυγε σε πολύ μεγάλο βαθμό, και είναι ότι η απελευθέρωση των αγορών και η θεοποίηση η οποία υπήρξε, είναι αυτή η οποία πρέπει να περιοριστεί. Άρα να παρεύουμε στις αγορές, να παρεύουμε στη λειτουργία τους, να υπάρχει ρύθμιση. Αυτό όμως, ενώ και τα δύο έχουν λογική και τα δύο είναι στοιχεία, και η εξέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης αλλά και η ρύθμιση των αγορών είναι στοιχείο που βοηθούν στην ανάσχεση των ανισοτήτων, δεν το λύνουν το πρόβλημα και δεν μπορούν να το λύσουν. Η δική μας θέση είναι αυτή η θέση της ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία αποδίδει τις ανισότητες σε βαθύτερες κοινωνικούς παράγοντες που ανάγονται αυτό που λέμε εμείς τη συσσόρευση της παραγωγής και της διανομής, δηλαδή πώς γίνεται η παραγωγή και η διανομή. Και αυτό είναι το στοιχείο την προηγούμενη περίοδο που έγινε ως λογική δική μας η αναδιανομή ενδεχομένως εντός των κοινωνικών τάξεων, αυτών των περιθωρίων που είχαμε, μια αναδιανομή που στήριξε τις κοινωνικές τάξεις, τις κοινωνικές ομάδες για να μην διευρυνθούν ακόμα περισσότερο οι ανισότητες. Δεν είναι σωστό απολύτως αυτό, αλλά αυτό έπρεπε να κάνουμε την προηγούμενη περίοδο. Φίλες και φίλοι, λέγοντας όλα αυτά, τα είπα γιατί είναι η επόμενη στάση, πολιτική γραμμή την οποία πρέπει να έχουμε και η στόχευση της επόμενης περίοδου μετά την έξοδο των μνημονίων και κυρίως η νέα τετραετία που θα είμαστε κυβέρνηση. Δηλαδή, πρέπει η αριστερά, αυτή η εμπειρία της κυβερνώσας αριστεράς δεν θα είναι ή δεν θα αφήσουμε ή δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι σε αναντιστοιχεία ή σε αντιπαράθεση με μια αριστερά η οποία είναι σε αντιπολίτευση, όποια αριστερά είναι στην αντιπολίτευση, ή των κοινωνικών κινημάτων και των κινημάτων της αριστεράς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μια αριστερά όταν ήταν στην αντιπολίτευση μπορεί να τα πάλευε όλα αυτά και αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα να προσπαθούσε να τα συγκεράνει και κυρίως να τα υλοποιήσει. Από την άλλη μεριά δεν είχε τη δυνατότητα, τα εργαλεία να το κάνει. Σήμερα λοιπόν έχεις και τα εργαλεία και τη δυνατότητα και έχεις και την υπόλοιπη κινηματική αριστερά που πρέπει να στηρίξει, να ζητήσει, αλλά θα ήταν σημαντική η συμβολή της αν και εφόσον βοηθούσε με κριτικό αλλά ενισχυτικό τρόπο τις αλλαγές οι οποίες έπρεπε να κάνουν. Αυτή είναι και η αντίρρησή μου και η αντίρρησή μας, φαντάζομαι, όλων όσοι ενστερνιζόμαστε τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ από μεριάς το τι πράττει σήμερα, τι πράττουν οι υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις και κυρίως το ΚΚΕ. Θέλω όμως να πω ότι το τελευταίο διάστημα και το μακεδονικό, η στάση μας στο μακεδονικό, η στάση εθνικής ευθύνης αλλά και ευθύνης γιατί
ήταν και είναι μέσα στην αντίληψη διαχρονικά της αριστεράς η επίλυση αυτού του προβλήματος και αυτών των προβλημάτων με αυτούς τους τρόπους, θεωρώ ότι έχει ανοίξει το δρόμο και για πολλούς ανθρώπους, φίλους που απογοητεύτηκαν και βρέθηκαν κριτικά και στην αντίπερη όχθη το προηγούμενο διάστημα. Και νομίζω ότι αυτή όλη η συλλογική διαδικασία που πρέπει να ενισχυθεί μέσα στην κοινωνία είναι αυτή η οποία μπορεί να αποδώσει το επόμενο διάστημα πολλαπλά αποτελέσματα απέναντι σε αυτό το οποίο λέμε το δίπολο, δηλαδή πρόοδος ή συντήρηση. Αυτό είναι, αυτή θα είναι η μάχη. Αριστερά ή δεξιά, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, είναι στοιχεία η πρόοδος, η συντήρηση. Στοιχείο λοιπόν είναι για μας οι δυνάμεις όλες οι οποίες θα απαντήσουν σε ό,τι ακραίο, αναχρονιστικό, βαθιά μεσαιωνικό προσπαθούν στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα να φέρουν. Φίλες και φίλοι, θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη στήριξη όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, όσον αφορά την ευάθυνση τη δική μας στον τομέα της οικονομίας, άρα αυτό σημαίνει στήριξη και των νέων επιχειρήσεων με υγιή τρόπο, με κανόνες. Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχει με κανόνες και κυρίως αυτό που έχει σημασία είναι να κρατηθεί το εργασιακό, γιατί για μας, θα το πω άλλη μια φορά, είναι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη την επόμενη περίοδο. Θεωρώ ότι με τις δυνατότητες που μας δίνονται και θα έχουμε και τη δυνατότητα πια να παρεύουμε και στο χώρο της παιδείας, που ήταν και είναι αναγκαίο εργαλείο για την στήριξη της κοινωνίας και θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει με τις δυνατότητες που θα μας δώσουν να ενισχυθεί όπως και η υγεία με προσωπικό την επόμενη περίοδο. Τώρα μπαίνω να πω δύο λόγια για τη χειρότερη δεξιά, όπως σας είπα αρχικά, που πέρασε από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, το Βάστα Σόιμπλε, το Βάστα Δουνουτού, το ότι είπανε μέχρι σήμερα, είπα προηγουμένως ότι δεν τους τιμά, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία. Και χρησιμοποίησαν και τον κύριο Στουρνάρα. Ο οποίος κύριος Στουρνάρας ξαφνικά μετά από αφωνία όλη την προηγούμενη περίοδο για την πιστοληπτική γραμμή, βγήκε να ψελίσει κάτι και να πει κάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν το σχέδιο πολύ συγκεκριμένο όλη αυτή την περίοδο για να μην καταφέρει η χώρα να πετύχει αυτό το στόχο τον οποίο είχε βάλει. Δεν θα φοβηθούμε και είναι σημαντικό στοιχείο αυτό γιατί η αριστερά δεν φοβήθηκε. Και αυτό, επειδή είναι και τα ορισμένα από τα κανάλια σήμερα εδώ, να είναι και να το ξέρουν όλοι, ότι δεν θα μας κλείσουν ποτέ μέσα. Επιχειρήσανε να το κάνουν και τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης. Με ακραίους τρόπους, με ψέμα. Το επιχειρήσανε και το επιχειρούν και τώρα ενδεχομένως με ακροδεξίες, χρησιμοποιώντας ακροδεξίες ομάδες, γιατί περί αυτού πρόκειται, και τραμπούκους για να δημιουργήσουν την όποια εικόνα θέλουν να δημιουργήσουν. Ξέρετε, όσο πιο βαθιά μπαίνεις στην ακροδεξιά, όσο πιο βαθιά μπαίνεις σε αυτή τη λογική, το πηγάδι θα σε απορροφήσει. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα, στη χώρα μας, που είναι η δημοκρατία, που έχει δώσει μάχες απέναντι στο φασισμό και στις ακροδεξιές αντιλήψεις, τέτοια αντίληψη να μπορέσει να περάσει. Όπως δεν πέρασε και η προσπάθεια που ήταν η ρατσιστική λογική απέναντι στους μεστανάστες, στους πρόσφυγες και θεωρώ ότι τιμήσαμε και θεωρούμε όλοι ότι τιμήσαμε η ελληνική κοινωνία κυρίως τις αξίες της Ευρώπης που έχουν και προσπάθησαν να τις καταρρεύσουν όλη την προηγούμενη περίοδο. Και όταν καταραίουν αξίες, καταραίει και όλη και η ίδια η κοινωνία. Άρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας θα δώσει αυτή την ιδεολογική μάχη, αποτελεί αριστερό κεντρικό πυρήνα μιας προοδευτικής συσπήρωσης, μιας συμπαράταξης προοδευτικών δυνάμεων που οφείλουν να υλοποιήσουν ένα προοδευτικό σχέδιο. Αυτό το σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί σε όλα τα πεδία. Γιατί έχει σαφείς αναφορές ταξικές, σαφείς πολιτικές κατευθύνσεις και θεωρώ επίσης ότι είναι ιστορικές οι ευθύνες. Άρα αυτό πρέπει να είναι σε όλα τα πεδία. Και θα κλείσω λέγοντας δύο πράγματα ακόμα. Πρώτον, τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν αυτό το σχέδιο, αυτή η προσπάθεια για την αναμόρφωση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας έχει τη σημασία του, έχει την αξία του, αυτό πρέπει να εκφραστεί και να φανεί και να γίνουν και αλλαγές και μέσα στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν οι δυνατότητες, πρέπει να υπάρξουν μεγάλες συσπηρώσεις, κατά τη γνώμη μου,
κατά τη γνώμη μας, και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες θα οδηγούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Το έχουμε ανάγκη, το έχει ανάγκη η κυβέρνηση της αριστεράς την επόμενη περίοδο, να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια με κριτική, κατά τα άλλα, αντίληψη, αλλά να στηριχθεί και να αλλάξει το μοντέλο όλο αυτό το οποίο υπήρχε και μας οδήγησε μέχρι σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Τέλος, έχει πολύ μεγάλη σημασία, είπα προηγουμένως τα αναπτυξιακά συνέδρια, κλείνω λοιπόν με τα αναπτυξιακά συνέδρια. Αναπτυξιακά συνέδρια που εμείς ήταν απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τα υλοποιήσαμε και απέδειξαν τι, ότι και οι πιο καχύποπτοι και οι πιο αντίπαλοι, να το πω έτσι, απέναντί μας, πίστηκαν ότι αυτή η προσπάθεια είχε ουσία. Δεν πήγαμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα από τα πάνω, πήγαμε να συνεισφέρουμε τη σκέψη μας και με συλλογικό τρόπο να καταλήξουμε πώς στον τόπο μας θα κάνουμε τις όποιες αλλαγές. Το λέω αυτό γιατί η κατανόηση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην ενέργεια και το πώς συμβήκαν στη Δυτική Μακεδονία, και κλείνω με αυτό το παράδειγμα, πολλές φορές ούτε εμείς οι ίδιοι και η ίδια η αριστερά δεν αντιλαμβάνονται τα πράγματα με ορθότητα. Στη Δυτική Μακεδονία, παρόλο που η ανεργία έπεφτε και πέφτει, εκεί ανέβαινε. Ο λόγος είναι ότι όλο το μοντέλο το αναπτυξιακό ήταν προσανατολισμένο αμυγός πάνω στην ΔΕΗ, αυτό συνέβαινε, δεν είχε αξιοποιήσει τίποτε άλλο και βεβαίως εκεί το ΑΕΠ ήταν υψηλό, φαινόταν υψηλό γιατί τα εισοδήματα ήταν υψηλά, άρα ούτε τα κονδύλια τα οποία από την Ευρωπαϊκή Ένωση δινόντουσαν μπορούσαν να δίνονται. Και τελικά έχεις μια περιοχή η οποία έζησε μεγάλη κατάρρευση και του ΑΕΠ της και της παραγωγικής της δυνατότητας, ενώ είχε τα περιθώρια να το κάνει. Το είπα ως παράδειγμα αυτό κλείνοντας, ότι είναι μια μέρα που η κυβέρνηση πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αυτή τη μάχη, αν την πιστεύουμε, και την πιστεύουμε, φαντάζομαι, την επόμενη μέρα, γιατί οφείλουμε να είμαστε κυβέρνηση, γιατί ξαφνικά μας αρέσουν θέσεις, είτε κυβερνητικές, είτε κάποια αξιώματα, τουλάχιστον όλοι από το χώρο της εργασίας που είμαστε, όπως και εγώ, και πάρα πολλοί φίλοι, σύντροφοι, μέλη του κόμματος, αλλά και κυρίως αυτοί που έχουν θέσεις ευθύνες μέσα από το χώρο της εργασίας είμαστε. Τι θέλουμε όμως? Θέλουμε ότι αυτό την προσπάθεια που κάναμε, την απομείωση του χώρου του αντιπάλου, όπως έλεγε ο Γκράμψη, που την κάναμε, αυτή να μην μείνει μέχρι εκεί, γιατί ξέρετε, η επόμενη τετραετία θα καθορίσει πολλά πράγματα. Όσο λοιπόν θα κερδίσουμε το χώρο, τόσο δύσκολα είναι να επαναφέρουν ένα μοντέλο το οποίο θα ήταν καταδικαστικό για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.